Ήρθατε εδώ για να δείτε τι ακριβώς συνέβη με αυτή τη βασκέτα. Ήρθαμε να μας προσέλνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εντύπωση το δυστυχές περιστατικό που συνέβη. Και επειδή γενικά στο νησί μας έχουμε συγγένεια με τη θάλασσα και διαβρώσεις και προβλήματα τέτοια, θέλαμε να δούμε τι προβλήματα ακριβώς δημιουργήθηκαν και είχαμε αυτό το ατυχές περιστατικό. Ποιες είναι οι διαπιστώσεις σας, τι είδατε? Είναι αρκετά νωρίς, είδαμε κάποια πράγματα. Επιστημονικά έχουμε μία αλφα εικόνα. Αυτό όμως, και επειδή σεβόμαστε τη σοβαρότητα του γεγονότος, θα πρέπει να διερευνηθεί κανονικά από πραγματογνώμονα. Είτε η εισαγγελία είτε ο Δήμος Χίου θα πρέπει να ετηθούν κάποιο πραγματογνώμονα από το Τεχνικό Επιμελητήριο, να έρθει να κάνει την διαδικασία η οποία είναι προδιαγεγραμμένη και να καταλήξει σε κάποιο πόρυβο. Φαίνεται ότι έχουν κοπεί πάντως πάρα πολύ εύκολα, ίσως το γεγονός ότι είναι δίπλα στη θάλασσα να φταίει, τα σίδερα που φαίνεται να κρατούσαν αυτό το νόγκο. Κοιτάξτε, αυτή είναι η αιτία σίγουρα. Έτσι. Το θέμα όμως είναι, πρέπει να διερευνηθεί τι προβλέπει η αρχική μελέτη, πώς έγινε η κατασκευή, πόσα χρόνια είναι έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να διερευνηθούν. Δεν θέλω να σας πω περαιτέρω λεπτομέρειες. Η διαδικασία είναι πρότυπη. Πρέπει κάποιος να διερευνηθεί. Ήρθαμε εδώ με τον Πρόεδρο να δούμε τι έγινε και πώς έπεσε κάτω η μπασκέτα. Αυτό που μπορώ να σας πω πολύ γενικά είναι ότι η βάση, η στήριξή της είχε διαβρωθεί πάρα πολύ. Ίσως δεν ήταν και η αρμόζουσα στήριξη. Είδαμε ότι ήταν δύο σωλήνες διαβρωμένες μέσα στο τσιμέντο. Αυτό από πάνω δεν φαίνεται. Φάνηκε τώρα που έπεσε κάτω η μπασκέτα. Βλέποντας λοιπόν τη μπασκέτα και την άλλη που είναι ακόμα όρθια, βλέπεις 6 ντίζες και νομίζεις ότι είναι πολύ καλά στερωμένη. Όμως είναι στον αέρα όλο αυτό. Κάτω υπάρχουν μόνο 4 σωλήνες διαβρωμένες, που δεν είναι και πάνω στη θάλασσα, και ήταν θέμα χρόνου να έρθει κάποιο να σκεφτεί.